pare. Πάρε το πυθία, άλυψε το πάνω σου, άσε την πόρτα μισά ανοιχτή και θα έρθω το βραδάκι και κατά τις τρεις παρά να σε σκεπάσω με το κορμί μου, να σε σκεπάσω με το κορμί μου. Λαθμός και οδυρμός οδόντων, σφαίρες, βροχή, βέλη, τρίζανε τα κόκαλα των πεθαμένων. Πέφτανε οι στρατιώτες, παιδιά, στη λάσπη και πνιγώσανε μέσα εκεί γιατί τους πατάγανε οι άλλοι που προχώσαν από πίσω. Ένας πόλεμος, ένας καημός μεγάλος σκόρπισε απάνω στα έθνη σαν πέπλο και καταέπνιξε και κατασεπάραξε όνειρα, ελπίδες. Όλα αυτά, όλα αυτά, στο άντρας μόνος ψάχνει νούμερο 11. Αυτό το φοράω για τις μαλακίες που θα ακούσω. Γιατί έχω πάθει 5 κεφαλικά. Γιατί έχω 4 κατάγματα. Θα βάλω μεταλλική πλάκα, ρε μαλακίες. Εκεί θα με καταντήσετε να πούμε. Δεν έχω λεφτά για μεταλλική πλάκα. Και βάλω αυτό. Το έραψα από πάνω. Σκέψου τη λέει. Σκέψου. Κάπως έτσι λέγανε τις λεπτές φωνές ωραίες. Ναι, μωρέ. Τι νομίζετε κάτι, το έχουνε. Το πιούνου ή. Γεια! Και αυτό πολύ συστηματικό. Του αρέσει αυτό το συστηματικό το λεπτό. Βάζουν stand effect. Stand effect. Υπάρχει ένα κουμπί που λέγεται stand effect. Σκέψη τη λέει ότι ξυπνάμε μαζί πρωί χαράματα. Και έχει δροσιά πολύ. Hey, hey! Εγώ τα προσθέτω αυτά τα παιδιά. Δεν θέλω. Βοηθάω τον τύπο να χτίσει ατμόσφαιρα. Hey! Είμαστε γυμνοί, τη λέει. Και οι ρόγες σου είναι ρεθισμένε. Και το μουνάκι σου καθόλου υγρό. Καθόλου υγρό. Τι θέλει να πει ο μαλακάς? Ότι τώρα το φτιάχνει. Α, ότι σε έπεσε στα χεράκια του και δεν είναι υγρό το μουνάκι σου. Αλλά ο Μαστροπαύλος αυτά τα φτιάχνει με γαλλικό κλειδί από τα τζάμπο. Το έχει τύπου πολύ εύκολο. Παίρνει αγκαλιά, της λέει. Και σε ζεσταίνω, σε φυλάω αργά και ρουφικτά. Και ρουφικτά στις χιλάρες σου και το λαιμό σου. Και σε γυρίζω μπρούμητα κατευθείαν στο ψητό. Σου χαϊδεύω απαλά τα κολομαγουλάκια σου. Έχεις βυστεί εδώ. Μάλλον αυτό εννοεί. Σου χαϊδεύω απαλά τα κολομέρια σου, της λέει. Και τα χαϊδεύω με τα νύχια μπι. Όχι με τα νύχια, τα μπι που τα έχει για... Που τα έχει για σκληρές επιφάνειες. Με τα νύχια μπει ο στενά. Τώρα Θεό, της λέει. Αυτό η πρόταση άμα ήταν σωματοποίηση με κίνηση ήταν αυτό. Ως που να, τώρα Θεό, της λέει. Σιγά σιγά το μουνάκι σου. Οκ. Το συνειδητό μέρος του εαυτού με έκανε έστρο. Ε, πώς μπήκες εδώ? Ποιος είναι ο κύριος? Σου ανοιχοκλίνω, λέει, τα κολομέρια. Και κάνω ότι μιλάει. Αυτό έπρεπε να πει. Και κάνω θορύβο και κάνω ότι μιλάει. Κάτσου, Αλέξη! Τι κάνεις! Ωκακακά! Μπορείς να προκόψεις αυτό. Κάτσε, ρε παιδί μου. Ρε μην είσαι χαλάστρος, δεν θα παίξουμε λίγο. Όπω! Αυτή μας έχει πέσει τα νεύρα! Σου ανοιγοκλίνω τα κολομέρια καθώς ταυτόχρονα σου κάνω παιχνίδια με τη γλώσσα μου. Ανάμεσα! Αμάν, έχει πολλά να πει αυτό το αγόρι, παιδιά. Φίκολοτρυπίδες ο φίλος. Παίρνω ένα σχοινί που έχω ακουμπγμεσμένο στο κομωδίνο και σου δένω τα χέρια για αρχή από το κρεβάτι. Από το κρεβάτι στα δένω. Οπότε αυτός ανεβαίνει στο κρεβάτι, αυτή είναι όρθια και στα δένει από εκεί. Τώρα θα στα δέσω από την καρέκλα. Και πάει ανεβαίνει αυτή την καρέκλα και τη δένει πάλι τα χέρια. Άσχετα. Περίεργα παιχνίδια, μυστήρια τα κάνω στην Ανατολή αυτά. Συνεχίζει να είσαι μπρούμητα, τη εξηγεί. Κατεβαίνω στις παρούσες σου. Αμα. Τα ψαγμένα σε αγόρι μου. 5 φορές θα είχε γραφτεί το μουνάκι με αυτά, είμαι σίγουρος. Απλά δεν είναι εδώ η κοπέλα να μας εξηγήσει τι έγινε. Κατεβαίνω, λέει, στις παρούσες σου και απαλά σου κάνω μασάζ με τους αντίχειρές μου στα πέλματά σου. Έχω ήδη χάσει την εικόνα του πώς είναι. Για να ενεργοποιήσω τους αδένες σου. Οπότε έχουμε τώρα, έχουμε δεξί πόδι στο κεφάλι της, γλώσσα στην κολοτρυπίδα της, αντίχειρα στα πέλματα και μάγκες, με αυτό που κρατάω το iPad, κάποιος να γυρίσει το Twister. Να ενεργοποιήσω, λέει, τους αδένες.
Έχει ενεργοποιημένου αντένε το κορίτσι. Ξέρει τι σημαίνει αυτό, Στέλιο, ε. Αν λέμε τέτοιο πράγμα, Παύλο μου, ξέρω πολύ καλά τι εννοεί. Πρόκειται περί νευρική ανεπάρκεια, το έχω συναντήσει πολλέ φορέ. Αμγιά σου, γι' αυτό λέω. Έχει ξυπνήσει, τη λέει, και υγροποιηθεί για τα καλά και αναστενάζει. Αναφέρεται, όπω πολύ σωστά καταλάβατε, αγαπητοί τηλεθεατέ, στο μουνάκι τη κοπέλα. Και λέει, και αναφέρεται σε αυτό ότι είναι ξυπνητό, ότι είναι ξυπνημένο, συγχωρέστε με, και πλήρω ενεργοποιημένο, ε. Όχι, όχι, χίλια συγγνώμη, και πλήρως υγροποιημένο. Μιλάμε τώρα ένα μουνάκι το οποίο χρειάστηκε τουλάχιστον 10 βαθμούς Κελσίου να γίνει ρευστό. Έχει μπροστά του ένα υγροποιημένο μουνάκι και το διηλίζει με το ταπεραμέντο του. Και αυτό το απόσταγμα που θα βγει, παιδιά, το πιάνει και το βάζει νέα εδώ. Κάθε που ξυπνάει το βάζει εδώ και παραμένει για πάντα νέος και όμορφος. Και τρελός, και πολύ τρελός. Εδώ, εδώ, στο μυαλό του. Εδώ έχει σαπίσει, έχει πάει. Γιατί κατά τα άλλα στη μούρη είναι σάπιος τελείως. Έχει ξυπνήσει και υγροποιηθεί για τα καλά και αναστενάζεις, της λέει, καθώς σε τρίβω στα πέλματα σε γλύφος στις γάμπες. Όπου, οπότε, έχουμε twister. Γλώσσα από κολοτρυπίδα σε γάμπα, ωστόσο, πόδι σε αυγέναμα. Η γλώσσα δεν πετάει, δεν φεύγει την κολοτρυπίδα και πάει κατευθείαν γάμπα. Έτσι με αυτή την κίνηση. Από κολοτρυπίδα, τετρακέφαλο. Πίσω από την κνήμη, ναι, πίσω από τον γόνατο, σε γάμπα. Πίσω πάλι. Γόνατο. Τετρακέφαλο, κολομάγουλο, κολοτρυπίδα. Κλείνει. Πρώτο σετ. Πάμε στο δεύτερο. Σε γλύφω, λέει, συρτά και κολλητά με τη γλώσσα μου να νιώσει το σάλιο μου και τη ζεστασιά. Συνεχίζω τρίβοντας να ανεβαίνω και στα δύο πόδια κάνοντας μασάζ στις γάμπες σου. Αλλού η γλώσσα, αλλού τα χέρια που κάνουν μασάζ. Αλλού τα πόδια, παιδιά. Ένα δωμάτιο γεμάτο πρισμένους αδένες, υγροποιημένα μουνάκια. Και... αλλά όλα αυτά όμως για τον τρελαμένο Παύλο να είναι απλά μία τρίτη. Και εσύ να τρελαίνεσαι, λέει, και να προσπάθει να λυθεί. Κάνω μικρά συντακτικά. Καλαθάκια, αγαπητέ μου Κοντοπίδη, για να προκαλώ αυτά τα mini shock. Ποιο θα δένε σου. Ναι, έχει δίκιο. Αυτό το παθαίνει επειδή παθαίνει μικρά σοκ. Σε τρώω μετά. Τι λες, ρε μαλάκα, έχει λαθεί. Σου πιάνω τα μαλλιά σου και σου δίνω ένα καυτό φιλί στο ένα σου κολομέρι. Έχει μανία. Γεωγραφικά έχει τοποθετηθεί κάτω από τη μέση. Και άμα μιλάγαμε για Πελοπόννησο και μέση σαν το αυλάκι, αμαλιάδα. Μεριά, φυλάω, λέει, το κολομεράκι με πόθο γιατί θέλω να σε σκίσω. Σε εξηγεί και γιατί ο πόθος. Προς τι ο πόθος. Διότι είναι σαν να διαβάζουμε κάποιο λογοτεχνικό έργο και ρωτάει ο καθηγητής για να δει πόσο έχουν αντιληφθεί το story οι μαθητές. Εδώ βλέπουμε τον Άμλετ να κολυσιεργεί. Χαρακτηρίζεται από μια αναβλητικότητα. Γιατί λέτε να συμβαίνει αυτό. Σηκώνει χέρι ο φίλος, λέει. Διότι υπάρχει ένας διακαής πόθος να γαμίζει την ξαδέρφη του. Παύλο, Παύλο, εδώ. Τι έχουμε πει. Έχουμε πει. Πες ό,τι σου έχω πει. Δεν θέλω. Πες αυτό που σου είπα να λες. Είμαι 38 χρονών, δεν πάω πια σχολείο, δεν πρέπει να μπαίνω μέσα στα σχολεία. Πρέπει να βρω δουλειά. Γιατί είσαι μέσα στο σχολείο. Βγες έξω. Βγες, μη φωνάξουν μπάτσους. Βγες έξω. Αυτό το παιδί να πούμε. Ανεβαίνω φιλώντας σε κατά μήκος της σπονδυλικής σου στήλης ενώ σου χαϊδεύω τα πλευρά απαλά με τα νύχια μου. Εντάξει μέχρι εδώ. Φτάνω στο σβέρκο σου και σε ρουφάω. Σου αφήνω τα μαλλιά και σου χαϊδεύω το κεφαλάκι σου. Λέει, σου αφήνω τα μαλλιά και αού χαϊδεύω. Αού της λέει. Και αού βου στο ματσάμπι. Αού χαϊδεύω το κεφαλάκι σου. Σε ποιον μιλάει. Έχει αφήσει ο Παύλος την κοπέλα και έχει αφήσει το Στέλιο, τον γιατρό. Όπα! Κάνε πίσω! Πάλι άντραγα μας! Ρε χριστή! Πίσω, πάρ το πίσω, πίσω, πίσω! Θα σου πω εδώ πότε είναι. Και σου χαϊδεύω το κεφαλάκι σε βάθος. Στο χαϊδεύω σε βάθος, λέει. Δηλαδή, δεν κάνω μπαμπαμ δουλίτσες. Με ρεμέτια, όχι, ρε. Κατευθείαν. Πρώτα έχει απολύμανση. Μετά έχει τακτοποίηση. Μετά έχει διακόσμηση. Σε βάθος. Σαπούνισμα με 4 διαφορετικά σαπούνια. Μαμ, και αέρα. Ζεστή πετσέτα με ζεστό νερό, μπατσάκια. Και αέρα για να στεγνώσει. Και αέρα για να στεγνώσει. 8 ευρώ μέσα έξω. Άρα και σε αυτό ενώ νιώθεις το καβλί μου που είναι κόκαλο και ζεστό επάνω στα κολομέρια σου, σε λύνω, σε γυρίζω από την άλλη και σε ξαναδένω χέρι πόδια αυτή την φορά. Τι λες ρε, βρε σάτιρε ρε ρε. Άμα τι αγόρι εσύ. Καταλάβα τι έκανε. Τη λύνει από μπρούμητα γιατί λέει αρκετά. Κάτσε την γυρίσω, μην αρπάξει από την πλευρά. Κάτσε την γυρίσω την άλλη. Έχει περάσει μισή ώρα, μισή ώρα και από μπροστά. Το βγάζουμε το τρώμε μετά. Και τη δένει το πόδι στο χέρι. 5 χρόνια πρωταθλητή στο Twister. Με κοιτά, λέει, με τα καυτά σου σπιθυροβόλα μάτια. Έχει ακόμα ενώ έχει καυλώσει μόνο του την πειθαρχία να χρησιμοποιήσει τέτοιε λέξει. Γιατί περισσότερο τώρα ο μονόλογό του θα έχει καταλήξει σε απλού διθόγκου. Τρελαίνομαι σε παθό τρελά. Τη εξηγήσου, σου σήκω το κεφάλι πιάνοντας τα μαλλιά σου και σε ρουφάω, Άρη.
Πέστε μας, αγόρι μου. Καλά υπέθεσα εγώ. Γιατί μέχρι τώρα νόμιζα ότι αναφερόταν σε Μαρία. Λέει και σε ρουφάω, Άρη. Λεμό. Χωρίς σημάδι γιατί είσαι μια κυρία. Μπερδεύτηκες. Αντιστέπια, Έλενα. Και τη στείλω και τη γλύφω ρουφάω μέχρι να σηκωθούν τελείως και τη δαγκώνω πριν τη αφήσω τρελαίνεση και χτύπιασε προσπαθώντας να λυθεί το καβλί μου. Είναι πάνω στην κοιλιακή σου χώρα και με ζεσταίνεις. Τι είπες? Έλα σέρα στον Άρη μιλάω. Που είναι μια κουκλίτσα και μισή. Παιδιά, δεν σταματάει, έχει πολλά να πει. Ε, και θα το κάνει. Βάζω ένα σε ένα δάχτυλό μου στο στόμα με δαγκώνεις και πονάω, αλλά συνεχίζω να κατεβαίνω. Άρτον, αφαλό σου γλύφοντα, εσύ δίνω πάνω τα ρουφικτά. Αμήν. Αμήν. Τόρμα του πατρός και. Να σας ζήσει. Και στο βε κατεβαίνοντας το τριχωτό σου μπουνάκι. Μουνάκι, πάλι καλά. Άρη. Γιατί Άρη πάλι. Γιατί αν έλεγε το τριχωτό σου πόδι, θα έλεγα κάτι πολύ παράξενο συμβαίνει. Θα ήθελα αυτό να το είχα σε εικόνα γιατί δεν είμαι σίγουρο. Πιάνω τι ρόγε και τι τρίβω δυνατά καθώ τρίβω, μυρίζω την κολοτρυπίδα σου. με τη μύτη μου, εξηγεί. Γιατί υπάρχουν άλλοι που τη μυρίζουν με το κούτελο, παιδιά. Γιατί όχι. Στο σύμπαν αυτό όλα γίνονται. Εδώ έχουμε έναν Άρη που είναι μεγάλη κούκλα με ωραίο τριχωτό μουνάκι. Νιώθει το μουσί μου επάνω στο δέρμα μέχρι να έρθει σε σπασμού και να τρελαθεί, έχει κλείσει τα μάτια σου και τα απολαμβάνεις νιώθοντας τους παλμούς ειδονή σου. Τι λέει ο σαπιλάς να πούμε και με έχει καβλώ στο γεμάρα μεσημεριάτικα. Έχεις κλείσει τα μάτια σου, ναι, σηκώνομαι και έρχομαι και τρίβω, λέει, πουτσοκέφαλο επάνω στα χείλη σου, αυτόματα ανοίγεις τα μάτια σου και πας να τον βάλεις. Ω, πάπα, πρέπει να το δούμε αυτό. Και σου δίνω χαστού και δυνατό. Δεν σε αφήνω, τι λέει. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν από το πρώτο ραντεβού. Πουτσοκέφαλο, κατευθείαν. Ούτε καν. Μην το ξανακάνεις. Μην το ξανακάνεις. Μην το ξανακάνεις. Να φύγει από το δωμάτιο. Είσαι υποταγμένη και θα κάνεις αυτό που σου λέω. Ψιθυρίζω στο αυτί σου και στο δαγκώνω. Σου ανοίγω τη στόμα και σου βάζω τα αρχίδια νου. Τα αρχίδια νου. Μέσα ενώ τον παίζω μπροστά στα μάτια σου. Τα πάντα όλα ένα περίεργο. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Τα αρχίδια νου. Τα αρχίδια του νου. Σου βάζω νοητικά αρχίδια. Κανείς δεν ξέρει. Μου με θέλω. Τώρα θα αρχίσει να καμίσει και τον εαυτό του, παιδιά. Γιατί σε αυτούς τους τύπους κανονικά βάζουν κάποιο είδους οροστάτη που η κάβλα του φτάνει σε ένα σημείο. Του πάει τα πάνε και κατεβαίνει. Γιατί άμα τα αφήσει και δεν έχει ροστάτη να σταματήσει. Θέλει κόφτη, θέλει. Καμάει και τον εαυτό του μετά. Ναι, ρε, θέλουν κόφτη. Όταν έχει pop, δεν έχει stop. Σου κλείνω το μάρι τη, λέει, και κατεβαίνω στο μουνάκι σου που στάει. Πώ ήθελε να κάνει απλά με καταληξία και δεν του βγαίνει. Μπορεί να ήθελε, όπω ο Λίσο Στάλιο Γιάννη, να κάνει με καταληξία το μάι που στάει. Σου βάζω δύο δάχτυλα και στο ανοίγω. Έτσι μάλλον εννοεί. Για να κοιτάξει. Γρήγορα, έπειτα τρία. Με δύναμη και ταχύτητα κοιτάζοντάς στα μάτια. Σου τρίβω το καβλί μου επάνω στα μουνόχυλα και αργά σου βάζω πουτσοκέφαλο μέσα σου. Αυτό είναι αυτό που βλέπετε εδώ, παιδιά. Αυτό θέλει. Αυτό θέλετε. Αυτό θέλετε, ρε λυσασμένες, δεν πάτε καλά. Τρελαίνεσαι και φωνάει, σου κλείνω το στόμα και σε καρφώνω. Κανονικά, μαχαίρι. Νιόλα, τελείωσες. Με δύναμη πόθο ταχύτητα τρέλα. Τρέλα, λέει. Πρέπει το τρέλα να το κάνουμε τραγούδι. Μία τρέλα. Ο καπετάν τρέλας. Σε σκίσω της, λέει, ενώ είσαι δεμένη. Μόνο η δονή νιώθεις και πόθο. Σου χτυπάω χαστούκια στα βυζιά σου. Τα μαγουλά σου απαλά ενώ τα αρχίδια μου χτυπάνε επάνω σόμπα. Αυτή τη σόμπα που έχεις, την πετρελαίω την παλιά που την έχεις για το δωμάτιο των παιδιών. Εκεί δεν έχουν, εκεί μου τα πήγε τα αρχίδια. Ντακ, 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 ρε, ποιος τυπάει με διάρκεια, ρε, κοιμόμαστε, ρε. Τυπάει με τη σκουπά από κάτω. Ρε, γάμο το σπίτι, σας τελειώνεται. Ντακ, αρχίδια, πάνε σου. Δύο μήνες έχει μετακομίσει, δεν έχει κοιμηθεί κανείς πολύ κατοικία από όταν ήρθε. Τρελάνη, χτυπάς τα χέρια σου και τα πόδια σου είναι κάγκελα από τον πόνο της ειδονής. Σου παίρνω τα μαλλιά και σου γυρίζω το κεφάλι να με κοιτάς. Η Ανάου, λέει, ήταν αρχαία φιλανδική θεότης, ήταν προστάτηδα του τοκετού. Η Ανάου. Η Ανάου με καβλώνει και σε γέμο όλο και πιο γρήγορα και δυνατά. Ηρεμό, λέει. Κάτι συμβαίνει εδώ, παιδιά. Ηρεμό. Κατακλείδα. Και σταματάω. Την ταχύτητα και τον ρυθμό. Βαριά να σένεις και ρεμείς. Τι είπε τώρα. Ωραίο. Ωραίο. Έρχομαι δίπλα σου όρθιος, δίπλα στο κρεβάτι και σου βάζω το καβλί στο στόμα όλο μέσα και σε χείλη. Απροειδοποίητα! Ηρεμή, λες εσύ, όπου έφυγε. Τέλος.
Μπαμ, στο στόμα και σε χύνη. Έρχομαι, το βάζει, χύνει, ξανακάνει ότι κοιμήθηκε. Λέει αυτή, πού σου. Μα, μάλλον ήρθε η ώρα να κοιμηθούμε. Χωρί το μπούστο, γυρνάει, κοιμάται του πάλι. Πολύ πονηρό λέει αυτό, πολύ πονηρό. Καλύτερα να τον δέσω, καλύτερα να τον δέσω, δεν μπορεί να κοιμηθώ. Πάω έπειτα από πίσω σου και γλύφω την κλωτροπίδα σου. Ρε μαλλιά. Ρε πάρτε κορίτσι με μια κλωτροπίδα να έχει από μόνο του. Πολύ έτσι, κόμουν το τσιγάρο. Είσαι καλά. Μια κλωτροπίδα, όλο το στόμα μου. Σου φεύγει η επιθυμία για τσιγάρο. Σου παίζω την κλητορίδα και σου ζητάω ασταμάτητα να με χύσει το στόμα. Σου λύνω τα χέρια και συνεχίζω. Πιάνει τι ρόγε σου, τρελαίνε, σε φωνάζει και σου κόβει τη ανάσα. Με χύνει μέσα στο στόμα μου και ταυτίνω επάνω στα, στα μουνόχυλά σου, τα υγρά σε βαράω. Απαλά όσο χύνει σου λύνω τα πόδια και σε παίρνω αγκαλιά. Δεν έχω καταλάβει τόσε πολλέ φορέ που την έχει δέσει λύση. Σε τι στάση είναι η κοπέλα πλέον. Παίζει να είναι έτσι. Και να ορείτε ανάμεσα το ταβάνι και το πάτωμα. Να κρέμεται από τα. Να την έχει δέσει αυτή με πόδι και. Γάμο το σπίτι. Και σε παίρνω αγκαλιά και κοιμόμαστε χωρί λέξει λέει. Μόνο με ένα βλέμμα. Πόλεμο, πόλεμο, πόλεμο. Κίτρινο, κίτρινο, κίτρινο. Και κοιμόμαστε χωρί λέξη. Μόνο με ένα βλέμμα. Αμήν και καληνύχτα.